είσαι στο μυαλό και στην καρδιά κάθε στιγμή. Είσαι μια ιδέα και καψούρα αληθινή. Περιμένω με λαχταρά να έρθει η στιγμή. Στο γήπεδο να έρθω την Κυριακή. Κάθε Κυριακή μαζί σου είναι μια γιορτή. Για σένα τραγουδώ μέχρι που χάνω τη φωνή. Μου εξουσιάζεις το κορμί και την ψυχή. Είσαι αρρώστια νέα την κολλητική. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Σε η τρέλα πάλι από την αρχή. Θέλω μες στο γήπεδο να κάνω ταραχή. Δεν με νοιάζει αν έχει αέρα, χιόνι ή βροχή. Για σένα τραγουδώ κάθε στιγμή. Κάθε Κυριακή μαζί σου είναι μια γιορτή. Για σένα τραγουδώ μέχρι που χάνω τη φωνή. Μου εξουσιάζεις το κορμί και την ψυχή. Είσαι αρρώστια νέα την κολλητική. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Πασεράικε μου, πασεράικε. Έρωτα τρελέ μου και παντότινε. Πασεράικε μου, λεοντάρι μου τρελό. Βαμμένος μες στα κόκκινα σ' ακολουθώ. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο! Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραυριστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι.
Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Με τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της Steel, κάθε εργασία κλαδέματος γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Βενζινοκίνητα ή επαναφορτιζόμενα. Κλαδευτικά αλυσοπρίωνα Steel από 296 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Άνετα, εύχρηστα, εργονομικά, ιδανικά για απαιτητικούς επαγγελματίες. Και πάνω απ' όλα, με την εγγύηση ποιότητας της Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο, ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ, με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο!
Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα Steel από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο!
εμπρός για το σκοπό μας. Κι αχτυπητό να κάνουμε το πανσεραϊκό μας. Κι αχτυπητό να κάνουμε το πανσεραϊκό μας. Πρώτοι στους πρώτους θα είμαστε στις αίρες στο καμάρι. Ψηλά να είναι η σημαία μας το κόκκινο λιοντάρι. Ψηλά να είναι η σημαία μας το κόκκινο λιοντάρι. Ένας και ο μοναδικός, γεια σας Θεός, γεια σας Θεός. Για μας ο πανσεραϊκός, γεια σας Θεός, γεια σας Θεός. Για μας ο πανσεραϊκός. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραυριστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, από το κλειστό της κοιλάδας των Σερών, Δάκη Ιωάννη Τσιντσάρης, τέταρτη αγωνιστική, National Division 1, τρίτος όμιλος, ντέρμπι έχουμε εδώ στις Σέρες σήμερα, ο Πανσεραϊκός Στήλ υποδέχεται την Ακαδημία 10, οι δύο ομάδες προέρχονται αμφότερες από νίκη, φυσικά η ομάδα 10 είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, με τρεις νίκες βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Πανσεραϊκός έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Μετά από τρεις αγωνιστικές έχει μία ήττα στον Λεύκηπο της Ξάνθης
Δύο νικηφόρους αγώνες, έναν εδώ μέσα στην έδρα του και μία νίκη απέναντι στην Κομωτινή την προηγούμενη αγωνιστική. Θα τα πούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, καθώς ήδη οι δύο ομάδες πατάνε παρκέ, προκειμένου σε λίγα δευτερόλεπτα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να δω ποιοι ξεκινάνε από τον κύριο Νικολαίδη, τον Ιωσήφ, που μαζί με τον κύριο Χατζηβρέτα είναι στον πάγκο για την Ακαδημία 10. Ο Μουρατίδης βλέπουμε το νούμερο 4, με το 12 ο Βάνης ο Δημήτρης. Η ομάδα 10, η Ακαδημία που συνεχώς παράγει παίκτες και δίνει, τροφοδοτεί το ελληνικό μπάσκετ. Με το νούμερο 1 φυσικά το μεγάλο αστέρι ο Μακαρατζής, ο Γιώργος, που την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε 27 πόντους στο εξαναβολής παιχνίδι απέναντι στη Νίκη Βόλου για την ομάδα του. Αυτή είναι η πέντε λοιπόν. Ο πανσεραϊκός στυλ που έδωσε μόλις τον όρκο νίκης ο κύριος Κακιούζης με τον κύριο Πεχλιβάνο θα παρατάξουν στο παρκέ τον Δημήτρη τον Μάντζιο. Να ευχηθούμε βέβαια σε όλους τους Δημήτριδες χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες να έχουν την υγεία τους. Ο Κάτος ο Γρηγόρης με το νούμερο 4. Με το 8 ο Βουσίσεβιτς ο Γκόραν. Ο Μουτίδης ο Γιάννης με το νούμερο 44. Και με το νούμερο 14 ο Χρυσανθάκης ο Θόδωρος. Αυτοί είναι οι 10 που ξεκινάνε. Πρώτη διαιτητής αναμέτρηση η κυρία Τσάνταλη, δεύτερος ο κύριος Θεοδωρίδης, τρίτος ο κύριος Αθανασιάδης. Όλα έτοιμα για το ενακτήριο τζάμπολ του παιχνιδιού. Ψηλά θα πάρει ο Χριστοδούλου το τζάμπολ και θα αφήσει την μπάλα στον Μακαρατζή, που είπαμε είναι το μεγάλο αστέρι και ο σκόρερ για την Ακαδημία 10. Πρώτη επίθεση λοιπόν για την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, με τον Μακαρατζή να βγάζει απέναντι την μπάλα στην αδύνατη γωνία. Ο Μουρατίδης έκανε την προσποίηση με το νούμερο 12 ο Βάνης. Ο Δημήτρης που και αυτός γιορτάζει σήμερα θα κάνει το λάθος βήματα. Κατοχή για τα λιοντάρια με τον Μάντζιο να επαναφέρει από πλάγια για τον Γρηγόρη τον Κάτο. Γέννημα θρέμα ο Γρηγόρης ο Κάτος Σεραίος. Ήρθε από την ομάδα του Ρούπελ και πάει πολύ καλά σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Βουσίσεβιτς, heads out, πηγαίνει μακριά. Τώρα θα κάνει την προσπάθεια ο Χρυσανθάκης. Αδύνατη γωνία πάσα Μουτίδης προσποιήθηκε. Του έκλεισε ωραία το διάδρομο ο Βάνης. Στα 4 δευτερόλεπτα εκπληκτική ασίστ του Μάντζιου, ψηλά εκπληκτικό κόψιμο του Χριστοδούλου στο Βουσίσεβιτς που προσπάθησε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία φάση στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν θα έχει πολλά περιθώρια ο πανσεραϊκός στυλ να εκδηλώσει μια επίδεση όπως ίσως θα ήθελε ο προπονητής του κύριος Κακιούζης. Δύσκολα λοιπόν στα 9 και 18 με ένα δευτερόλεπτο να απομένει για τα λιοντάρια μετά το εκπληκτικό κόψιμο του Χριστοδούλου στον Γκόραν Βουσίσεβιτς. Προφανώς θα πρέπει η μπάλα να πετάξει κατευθείαν. Έγινε το λάθος στα χέρια του Μακαρατζή από την επαναφορά. Προσπαθεί στο transition game. Ο Βάνης βγάζει έξω την μπάλα. Ο Μακαρατζής για τρεις άστοχος. Βουσίσεβιτς. Από τη γωνία ο Κάτος και πάλι για τον Γκόραν Βουσίσεβιτς που θα πάρει το πίκ από τον Μάντζιο που κόβει μέσα στη ρακέτα. Δεν πάει και η μπάλα. Μουτίδης από την τελική γραμμή. Μάντζιος στα 7 δευτερόλεπτα. Αδύνατη γωνία η πάσα. Τρίποντο. Χρυσανθάκης. Σίδερο. Μουτίδης επιθετικό rebound. Ανανεώνει την επίδεση ο πανσεραϊκός για 14 δευτερόλεπτα που τώρα είναι 9. Κάτος. Μουτίδης από τα 6 μέτρα. Το σουτ δεν ήταν εύστοχο. Προσπάθησε ο Μάντζιος. Και από τα χέρια του Χριστοδούλη μπάλα καταλήγει εκτός. Κατοχή για τα λιοντάρια. Ο κύριος Νικολαίδης δίνει οδηγίες 8 και 32 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ακόμα άποντες οι δύο ομάδες. Κάτος. Με το Μακαρατζή απέναντί του το πικ του δίνει και πάλι ο Μάντζιος. Τώρα η μπάλα σκαστά αλλά έκλεψε ο Χριστοδούλου. Γρήγορα τρέχει η 10 και κερδίζει φάουλ. Το φάουλ από τον Χρυσανθάκη στον Μουρατίδη τον Δημήτρη που και αυτού να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Πάρα πολλοί οι Δημήτρης, να δω από την ομάδα 10. Είναι ο Μουρατίδης και ο Βάνης από τα λιοντάρια, ο Πεχλιβανίδης και ο Μάντζιος που έχουν την ονομαστική του σε ορτή σήμερα. Για δύο βολές το φάουλ που κέρδισε ο Μουρατίδης, πρώτο ομαδικό για τον πανσεραϊκό. Εύστοχος, ανοίγει το σκορ. Με την πρώτη εύστοχη βολή του Μουρατίδη για την 10.
το φάουλ που χρεώνεται στον Χρυσανθάκη που προσπάθησε εκεί στη γρήγορη ανάπτυξη της Ακαδημίας 10. Έτοιμος ο νεαρός και για τη δεύτερη βολή. Άστοχη, ψηλά η διεκδίκηση. Ο Μάντιος βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Σωστά η κυρία Τσάνταλη. 14 δευτερόλεπτα για την 10, που όπως είπαμε είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς. Στο ξαναβολής παιχνίδι πριν από 3 μέρες νίκησε την Νίκη Βόλου με 74-65. Η μπάλα πάει έξω στον Χριστοδούλου. Το σέντερ προσποιείται στην πάσα. Δεν μπορεί εύκολα να βρει, τώρα θα δώσει. Εκεί πιβοτάρισε με το νούμερο 16 ο Παπαδόπουλος χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια όμως και πάλι έχουμε κατοχή για την 10. Παραμένει το 0-1, μία εύστοχη βολή ως τώρα στο παιχνίδι από τον Μουρατίδη τον Δημήτρη. Από την τελική γραμμή επαναφορά ζητάει την μπάλα κυρία Τσάνταλη. Ζητάει καλή άμυνα ο κύριος Κακιούζης με τον κύριο Πεχλιβάνο. Η ομάδα είναι με 2 νίκες τις 3 αγωνιστικές. Έχει ανανεώσει πλήρως ο ρόστερ. Τώρα η πάσα, η ασίστ και ένα εύκολο καλάθι από τον Βάνη. Καθώς εκεί πολύ έξυπνα έκοψε κάτω από το καλάθι, πήρε την ασίστ και σημείωσε 2 εύκολους πόντους. Κάτος. Μένει για λίγο μόνος του. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο Βουσίσεβιτς και έχουμε το φάουλ καθώς κρατήθηκε από τον Παπαδόπουλο τον Παναγιώτη. Βουσίσεβιτς για τον κάτω. Βουσίσεβιτς για τρεις. Καλό το σουτ, φαινότανε. Γκόραν Βουσίσεβιτς ισοφαρίζει σε 3-3. Πρώτο καλάθι για τα λιοντάρια και μάλιστα με τρίποντο από τον Γκόραν Βουσίσεβιτς. Οι πάσες καστεί αλλά έχουν γίνει βήματα σωστά. Σφυρίζονται από τον κύριο Θεοδωρίδη. Καθώς στον αέρα εκεί μπερδεύτηκε ο Μουρατίδης. Μάντζιος για τον κάτω. Πέρασε ο νεαρός. Πιέζει ο Μακαρατζής ο Γιώργος. Χρυσανθάκης. Κυκλοφορεί η μπάλα. Ο Μάντζιος έκοψε ο Βουσίτσαβ από τα 6 μέτρα. Ο Μάντζιος πολύ ωραίο το σουτ. Και ακόμα ένα καλάθι για τα λιοντάρια που παίρνουν πλέον το προβάδισμα στο σκορ 5-3. Ένα μικρό σερί 5 πόντων για την ομάδα του κυρίου Κακιούζη και το λάθος από τον Μουρατίδη στην πίεση που του ασκήθηκε. 6 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Πρώτη αλλαγή από τον κύριο Νικολαίδη. Εκτός αγώνα ο Μουρατίδης στη θέση του με το νούμερο 2 ο Στράντζαλης ο Γιώργος. Η ιδιαιτερότητα του σημερινού παιχνιδιού είναι τα δίδυμα αδέρφια Τσιροπούλη. Ο Τσιροπούλης ο Μάριος της Ακαδημίας 10. Ο του Πανσεραϊκού είναι τραυματίας, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο παιχνίδι. Οι δίδυμοι αδερφοί λοιπόν σήμερα τίθενται αντιμέτωποι. Κοντό το σουτ, μάλλον προσπάθησε ο Χρυσανθάκης. Δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Γύρισε όμως γρήγορα η άμυνα του Πανσεραϊκού. Πέρασε με ωραίο drive ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης και πετυχαίνει το καλάθι ισοφαρίζοντας 5-5. Σταματάει έτσι αυτό το μικρό σερί των λιονταριών. Βουσίσεβιτς. Θέλει να ποστάρει ο Μάντζιος μακριά όμως από την ρακέτα. Τώρα με step back το shoot κοντό. Εύκολα το rebound του Μακαρατζή που θέλει και πάλι να τρέξει την ομάδα του. Γυρίζει ο πανσεραϊκό στυλ. Στράντζαλης δυσκολεύεται από την άμυνα του Βουσίσεβιτς. Παπαδόπουλος. Στράντζαλης και πάλι από αριστερά το drive. Σταμάτησε αριστερό χουκ πάρα πολύ ωραίο από τον Χριστοδούλου τον Νίκο και δίνει το προβάδισμα για την 15-7 που τρέχει τώρα με τη σειρά της ένα μικρό σερί 4 πόντων με 2 διαδοχικά καλάθια. Βουσίσεβιτς. Μάντζιος θέλει να ποστάρει, θα γυρίσει πολύ ωραία, δεν θα βρει όμως στόχο. Στράντζαλης. Βάνης
Έχει καλές επιστροφές ο Πανσεραϊκός Στυλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Σε αυτά τα 5 περίπου λεπτά που έχουμε διανύσει το παιχνίδι, ο Στράντζαλης με ταμπλό δεν βρήκε καλή ισορροπία. Απότυχε να πετύχει το καλάθι. Τρέχει ο Χρυσανθάκης στο coast to coast. Βγάζει την μπάλα αριστερά. Μένει μόνο στο Μάντσο από την κορυφή και εκτελεί για 3. Στο σίδερο η μπάλα ο Κάτος και ο Μουτίδης. Πολύ άτυχος. Μάχεται όμως για το rebound. Δυστυχώς δεν του έκανε η μπάλα του Χατήρη. Μακαρατζής από τα 6 μέτρα το shoot κοντό. Το rebound το πήρε ο Βάνης με δύναμη και αυτός κοντό hook. Παραμένει το 5-7. Γρήγορος ρυθμός. Οι δύο ομάδες είναι άστοχες σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Βουσίτσεβιτς. Του έδωσε το screen ο Μάντζιος. Βουσίτσεβιτς βάζει στην πλάτη του τον αντίπαλο. Μουτίδης για 3. Μάντζιος διεκδικεί και κερδίζει το επιθετικό rebound. Μουτίδης και πάλι αυτή τη φορά δίστασε να σουτάρει. Χρυσανθάκης. Μάντζιος μένει μόνος του. Το σκέφτηκε στα 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να ολοκληρώσει. Βουσίτσεβιτς βρήκε το διάδρομο με ταμπλό εντός χρόνου. Δυνατές μονομαχίες. Και πάλι δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι ο Πανσεραϊκός Στήλ. Σκαστή πάσα. Corner 3. Καλή κυκλοφορία από την 10. Κακό όμως το τελείωμα. Με το σουτ να είναι χαμηλό από τον Παπαδόπουλο τον Παναγιώτη. Θα πρέπει να ηρεμήσουν λίγο και οι δύο ομάδες. Φάουλ υπέρ του Βουσίτσεβιτς από τον Χριστοδούλου που πηγαίνει στον πάγκο άμεσα. Προκειμένου να περάσει τη θέση του με το νούμερο 24. Ο έτερος έντερ της ομάδος, ο Σεκερτζής. Ο Αναστάσιος εκτός αγώνα και ο Παπαδόπουλος και ο Μακαρατζής. Ξεκουράζει τώρα το αρχικό του σχήμα ο κύριος Νικολαίδης. Με το νούμερο 11 είναι ο Τσιροπούλης ο Μάριος, που είπαμε ότι ο δίδυμος αδερφός του ανήκει στο ρόστο του Πανσεραϊκού, αλλά είναι τραυματίας. Βέβαια, ο Τσιροπούλης του Πανσεραϊκού φυσικά αγωνίστηκε με την Ακαδημία 10. Η μπάλα στο πόδι, ανανεώθηκε ο χρόνος επίδης, μάλλον ήταν παραπάνω από το 14. Τώρα είναι τα δευτερόλεπτα, η κατοχή των 14 δευτερολέπτων. Πέρασε στον αγώνα για τα Λιοντάρια και ο Τσιμερίκας. Νέο deflection και η μπάλα για 10 δευτερόλεπτα πλέον στα Λιοντάρια. Ο Βάνης είναι στο παρκέ. Ο Μουρατίδης με το νούμερο 24 ο Σεκερτζής. Με το νούμερο 2 ο Στράντζαλης. Βουσίσεβιτς. Καλή πάσα για το Μάντζιο. Εκπληκτική assist. Σκαστή και εύκολο καλάθι για το Μάντζιο που ισοφαρίζει 7-7. Στους 4 ο Δημήτρης ο Μάντζιος. Ο σέντερ των Λιονταριών 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εκεί έκλεισαν 3. Μπορεί να ήταν και 3 δευτερόλεπτα. Ο Βάνης έρχεται ο Σεκερτζής να πάρει την μπάλα και να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. 7-9. Συνεχώς αλλάζει το προβάδισμα σε ένα πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο. Τσιμερίκας, Χρυσανθάκης. Παίζει άρνηση στην πάσα προς τον Βουσίτσεβιτς. Ο Μουρατίδης τώρα πήρε την μπάλα ο Γκόραν Βουσίτσεβιτς. Heads out, Μάντζιος, με αντίπαλο το Σεκερτζή, Χρυσανθάκης για 3, με ταμπλό, ναι, θα πετύχει το καλάνθι, έστω και με τύχη, ο Χρυσανθάκης ο Θόδωρος, 19 για το προβάδισμα του Πανσεραϊκού, δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι για τα Λιοντάρια, αυτή τη φορά με τη βοήθεια του ταμπλό, Μουρατίδης, Σεκερτζής, αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του, Στράντζαλης, 6 δευτερόλεπτα, καλή άμυνα από τα Λιοντάρια, το κλέψιμο του Χρυσανθάκη που τώρα έχει την μπάλα. Μακρινή πάσα που πέρασε για τον Βουσίσεβιτς. Του δώσε ένα μικρό σκριν το Μάντζιος, τώρα παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι με δύναμη. Καλάθι και φάουλ. Εκπληκτικός Μάντζιος Δημήτρης για τον έκτο του πόντο και δικαίωμα για μία βολή. 11-9, 12-9 συγγνώμη και δικαίωμα για μία βολή. Πολύ ωραία η ασίστ από τον Γκόραν Βουσίσεβιτς. Ακόμα μία στο παιχνίδι. Προβάδισμα 3 πόντων για τα Λιοντάρια. 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου. Πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για τους παίκτες του κυρίου Κακιούζη απέναντι στην υπερβολικά ταλαντούχα ομάδα της Ακαδημίας 10. Μάντζιος και στην βολή εύστοχος. Στους 7 το σκορ 13-9. Ψηλά για να πιέσουν τα Λιοντάρια με Χρυσανθάκη, Τσιμερίκα,
και τους υπόλοιπους. Ο Χαρτόνας που πέρασε και αυτός στο παιχνίδι έκανε την επαναφορά. Τσιροπούλης Μάριος, αυτός οργανώνει πλέον, καθώς ο Μακαρατζής ο Γιώργος είναι στον πάγκο για την 10. Σεκερτζής αφήνει στον Τσιροπούλη. Ο Μουτίδης παίζει άμυνα στα 4 δευτερόλεπτα, δεν μπορεί να γυρίσει ο Τσιροπούλης. Καστή πάσα, ανάποδο χουκ από τον Χρυσοδούλου και φάουλ κερδισμένο για τον σέντερ της 10. Δεύτερο ομαδικό για τα Λιοντάρια, δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο τον Χρυσοδούλου, που τον ψάχνουν συνέχεια οι συμπαίκτες του. Δύο πόντους ως τώρα στο παιχνίδι. Άστοχο στην πρώτη, παραμένει το 13-9, 2 λεπτά σχεδόν, 1.59 για την ακρίβεια πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Αστοχή και στη δεύτερη, μακρινό rebound, εύκολο για τον Τσιμερίκα τον Ευάγγελο. Η πάσα δεν ήταν καλή, πρόλαβε ο Μουρατίδης να γυρίσει στο συμπαίκτη του, τον Τζιροπούλη. Χαρτόνας. Ο Τσακαλέρης που πέρασε το παιχνίδι για να αντιμετωπίσει τον Μουρατίδη που έκανε ένα χαμηλό χουκ. Χρυσανθάκης. Πιέζεται από τον Τσιροπούλη τον Μάριο, σηκώνει και τον Γεωργιάδη ο κύριος Κακιούζης. Τσιμερίκας. Δυνατή μάχη Χριστοδούλου με Τσακαλέρη που κερδίζει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για την 10. Τα λέει εκεί ο Χριστοδούλου με την κυρία Τσάνταλη. Εκτός ο Χρυσανθάκης, στη θέση του ο Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Ιάσονας. Από πλάγια η επαναφορά. Ο Μουτίδης και ο Βουσίτσεβης από το αρχικό σχήμα παραμένουν σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά στο παιχνίδι. Βουσίτσεβης βγαίνει από τα σκριν και εκτελεί στο σίδερο η μπάλα. Ψηλά, εύκολα το rebound για τον Χριστοδούλου. Προσπαθεί να τρέξει ο Τσιροπούλης. Βρήκε έναν μικρό διάδρομο. Απέναντί του είχε τον Τζακαλέρη όμως και γυρίζει τρίτο ομαδικό. Μπορούσε να δώσει ο Πανσεραϊκός, γι' αυτό και ο κύριος Κακιούζης δεν έχει αντίρρηση για το φάουλ που έγινε. Ο Χαρτόνας θα επαναφέρει ο Βασίλης. Χριστοδούλου. Χαρτόνας. Τσιροπούλης. Στέκεται, εκτελεί ο Μουτίδης. Μαζεύει το rebound και αφήνει για τον Τσιμερίκα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Ευθύμης Τσακαλέρης. Γόρα Μουσίσεβιτς σου δίνει το πικ και βυθίζεται. Μουσίσεβιτς για τον Μουτίδη. Προσποίηση ο Γεωργιάδης, ήθελε την μπάλα καθώς έκοβε προς τη ρακέτα. Τσακαλέρης, Μουσίσεβιτς, ένα δύσκολο τρίποντο. Εύστοχο! Εκπληκτικό τρίποντο από τον Γόρα Μουσίσεβιτς. 16-9. Αυτή είναι η μέγιστη διαφορά ως τώρα στο παιχνίδι. Με ένα εκπληκτικό corner 3 του Βουσίσεβιτς στην εκπνοή του χρόνου. Στους 6 με 2 τρίποντα ο Βουσίσεβιτς. Πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο από τη γωνία. Υποπίεση μάλιστα. Χαρτόνας. Ο Στράντζαλης. Ο Χαρτόνας για 3 από την κορυφή της περιμέτρου. Μαζεύει ο Μουτίδης που κυριαρχεί στα rebound, τα αμυντικά. Τελευταία επίδεση του πρώτου δεκαλέπτου ανήκει ολόκληρη στα Λιοντάρια. 7 δευτερόλεπτα. Βουσίτσεβης τώρα βλέπει το χρονόμετρο. Θα πάρει μόνος την τελευταία προσπάθεια. Ωραία προσποίηση για 3, εύστοχος. Εκπληκτικός Γόρα Μουσίσεβιτς. 19-9. Ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο για τα Λιοντάρια που κάνουν διψήφια τη διαφορά τους. Buzzer beater από τον Γόραν Βουσίσεβιτς. Το τρίτο του τρίποντο σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο στους 9 με εκπληκτική απόδοση. Ο Πανσεραϊκός Στυλ προηγείται επί της Ακαδημίας 10 σε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα του κυρίου Κακιούζη. Για περίπου 1,5 λεπτό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Steel από 179 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο, ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο! Επιστροφή από το κλειστό της κοιλάδος Σερονδάκη, Ιωάννης Τσιντσάρης. Ένας εκπληκτικός πανσεραϊκός αυτό το πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη 10 προηγείται με 19-9, έχοντας σε μεγάλη μέρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού τον Γκόρα Μουσίσεβιτς και τον Δημήτρη Μάντζιο, που έχει την ονομαστική του εορτή. Με 7 πόντους ο Μάντζιος, με 9 ο Μουσίσεβιτς, οδηγούν ως τώρα τα λιοντάρια. Πολύ καλή και στην άμυνα η ομάδα του κυρίου Κακιούζη, έχει δεχθεί μόλις 9 πόντους από την πάντα ταλαντούχα ομάδα της Ακαδημίας 10 του κυρίου Νικολαίδη και του κυρίου Χατζιβρέτα. Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τσιμερίκας. Ο Βουσίτσεβιτς παίζει άρνη στην μπάσα και του κλέβει. Πολύ ωραίο ο Μουρατίδης. Δύσκολο τελείωμα από τον Μακαρατζή που κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Προσπάθησε εκεί ο Ιάσονας Γεωργιάδης να τον κόψει, κάνοντας του φάουλ δικαίωμα για δύο βολές στο Μακαρατζή το Γιώργο, που έχει μείνει άποντος ως τώρα. Είπαμε στη μεγάλη νίκη στην εξαναβολή σαν αμέτρηση απέναντι στη Νίκη Βόλου είχε 27 πόντους ο νεαρός. Τώρα πετυχαίνει τον πρώτο πόντο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός που, όπως είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική, κέρδισε μέσα στην Κομωτινή μια σπουδαία νίκη με 66-73, έχοντας πλέον δύο νίκες στο πρωτάθλημα σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τέταρτη αγωνιστική η σημερινή, εύστοχος και στις δύο βολές του Μακαρατζής. 19-11 το σκορ, κατεβάζει ο Τσιμερίκας για τα λιοντάρια. Ο Βουσίτσεβις βγήκε από τα σκρίν, δεν πάει όμως εκεί η μπάλα. Τσακαλέρης, φάουλ έχει δοθεί από την κυρία Τσάνταλη, συγγνώμη, στην προσπάθεια εκεί να κόψει την μπάσα ο Χριστοδούλου, απόθυσε τον Τσακαλέρη. Θα επαναφέρει από την τελική γραμμή ο Τσιμερίκας, εκτός ο Χριστοδούλου. Για να δω, αυτό είναι το δεύτερο του φάουλ, γι' αυτό και τον αποσύρει προσωρινά ο κύριος Νικολαίδης, δίνοντάς του κάποιες συμβουλές εκεί με τον κύριο Χατζιβρέτα. Πέρασε στον αγώνα ο Βάνης με το νούμερο 12, κάτω από το καλάθι δεν μπορεί. Έρχεται όμως με φόλο ο Τσακαλέρης να πετύχει πολύ ωραία δύο πόντους. 21-11 και πάλι στους 10 διαφορά. Στον αγώνα πέρασε και ο Βατζίκας. Κοντινό χουκ άστοχο από τον Βάνη. Ο Βατζίκας, ο Θωμάς με το νούμερο 10. Ο Τσακαλέρης κατεβάζει. Τώρα αφήνει στον Τσιμερίκα. Ακροβολίζεται ο Βατζίκας, παίρνει την μπάλα. Τσακαλέρης στα 7 δευτερόλεπτα, κοντό σουτ. Εύκολο rebound από τον Καλαποθαράκο που του κάνει φάουλο Βουσίσεβιτς. Είναι το πρώτο του. Εκεί ο κύριος Θεοδωρίδης με την κυρία Τσάνταλη συζητάνε ίσως την αναβάθμιση του φάουλ. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλό φάουλ λοιπόν. Και επαναφορά με τον Τσιροπούλη τον Μάριο για τον Μακαρατζή. Δεν φτάνει μπάλα στον Βάνη. Καλή άμυνα από τον Τσιμερίκα, από τον Τσακαλέρη που βγήκε να πιέσει ψηλά.
Ο Βουσίτσεβιτς βρήκε την μπάλα τελευταίο σύμφωνα με την κυρία Τσάνταλη. Και κατοχή για την 10. Ο Λαμπρόπουλος, ο Κωνσταντίνος στη θέση του Τσιμερίκα θα περάσει για την οργάνωση του παιχνιδιού. Προσπάθησε να κλέψει ο Γυριάδης, δεν τα κατάφερε. Μουρατίδης για 3. Εύστοχος ο Δημήτρης ο Μουρατίδης, που φτάνει τους 4 πόντους καθώς έχει και μία βολή. 21-14. Πιέζουν και κλέβουν και πάλι τις 10 με τον Τσιροπούλη. Χρειάζεται προσοχή σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Αδύνατη γωνία η πάσα, δεν βγήκε από το κόρνερ το σούτ και κλέψαν από τον Καλαποθαράκο με τον Βουσίτσεβιτς στα λιοντάρια. Ασίστ για τον Λαμπρόπουλο που δεν κατάφερε μόνος τον να ολοκληρώσει. Βουσίτσεβιτς, ναι, είναι on fire. Τέταρτο τρίποντο του Βουσίτσεβιτς στο παιχνίδι, 24-14, στους 12 ο Γκόραν. Με 4 εύστοχα τρίποντα. 4-4, νομίζω δεν έχει άστοχο σου τον Γκόραν Βουσίτσεβιτς, που είναι σε τρομερή μέρα, πραγματικά ασταμάτητος ο Σέρβος έμπειρος παίκτης των Λιονταριών. 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα στους 10 και πάλι διαφορά. Ο Τσιροπούλης από την baseline θα επαναφέρει. Βάνης τώρα βρέθηκε μόνος του και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι ο Μουρατίδης, που φτάνει τους 6 πόντους. Εκπληκτική η ασίστα από τον Βάνη. Στο coast to coast δεν μπορεί ο Λαμπρόπουλος. Τρέχει ο Μακαρατζής. Στέκεται. Βάνης με αντίπαλο τον Τζακαλέρη. Το shoot είναι άστοχο. Παραμένει το 24-16. Ο ψηλός εκεί της 10. Παραλίγο και πάλι να γίνει το λάθος. Ο Σεκερτζής ήταν που σούταρε. Δεν κατάφερε στα 8 δευτερόλεπτα ο Πανσεραϊκός στυλ να περάσει το κέντρο. Έγινε το λάθος. Αλλαγή για την 10. Χρειάζεται καθαρό μυαλό. Εκτός ο Μουρατίδης. Ο Χαρτόνας με το νούμερο 10 στη θέση του. Τσιροπούλης. Ο Βάνης. Ο Σεκερτζής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, καθώς ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από την μπάσα που του έγινε. Λαμπρόπουλος. Γεωργιάδης και πάλι για τον Λαμπρόπουλο. Τσακαλέρη, Βουσίτσεβιτς πολύ ωραία έκοψε και θα πετύχει το καλάθι. Αυτή τη φορά η ασίστ του Τσακαλέρη εκπληκτική. Στους 10 και πάλι, 26-16. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Βουσίσεβιτς που φτάνει τους 14 πόντους. Τσιροπούλης του κλείνει τον διάδρομο. Ο Γεωργιάδης τελειώνει ο χρόνος επίθεση για την 10. Μακαρατζής από μακριά εκτελεί για 3. Κακό το σουτ, παίρνει το rebound. Για να δούμε. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος καθώς δεν βρήκε στεφάνι το σουτ του Μακαρατζή. Ακόμα μια καλή άμυνα για τα Λιοντάρια που ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι. Ανάσες θα πάει να πάρει ο Γκόραν ο Βουσίτσεβιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τα Λιοντάρια. Στη θέση του με το νούμερο 3 ο Γκατζιούρας ο Κωνσταντίνος. Για 3, ναι! Με τη βοήθεια του ταμπλό ο Βατζίκας θα ευστοχήσει και αυτός για 3 πόντους. 29-16, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά ο Πανσεραϊκός στυλ με τα πόδια Τσακαλέρης. Έξι τρίποντα ως τώρα στο παιχνίδι για τα Λιοντάρια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε αυτά τα πρώτα 14 δευτερόλεπτα. Εκπληκτική έξω από τη γραμμή η ομάδα του κυρίου Κακιούζη με τον Γκόραν Βουσίσεβιτς να δίνει ένα ρεσιτάλ έξω από τη γραμμή. Στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Χαρτόνα το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Πανσεραϊκό, αρκετά νωρίς. Μόλις ένα για την 10. Με το νούμερο 16 για την 10 και ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης στο παιχνίδι. Το σουτ άστοχο, μακρινό rebound από τον Παπαδόπουλο.
Εκεί θα έχει τη σύγκρουση και φάουλ υπέρ του με τον Βατζίκα. Δικαίωμα για βολές. Πολύ νωρίς συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά ο Πανσεραϊκός Στυλ. Και έτσι ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης, που έχει 2 πόντους ως τώρα στο παιχνίδι, στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχος στην πρώτη. Μένει το 29-16. Εύστοχος στη δεύτερη ο νεαρός. Πιέζει ψηλά η 10. Τσακαλέρης. Αυτός πάει, θα κατεβάσει την μπάλα. Πέρασε το κέντρο. Λαμπρόπουλος. Γκατζιούρας. Με ταμπλό. Παρά την καλή του προσπάθεια δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Δεν βρήκε διάδρομο ο Στράντζαλης, γυρίζει έξω, τώρα προσπαθεί και πάλι από αριστερά, αδύνατη γωνία η πάσα, Παπαδόπουλος προσποιήθηκε, Χαρτόνας, στα 7 δευτερόλεπτα, ο Μακαρατζής, Βάνης θα γυρίσει ωραία, θα εκτελέσει για 2, ωραίο καλάθι από τον Βάνη τον Δημήτρη, που φτάνει τους 4 πόντους, στους 10 η διαφορά, 29-19, και πάλι ψηλά η πίεση, έγινε το λάθος δυστυχώς, ο Γκατζιούρας δεν μπόρεσε να δώσει την πάσα στο Λαμπρόπουλο όπως θα έπρεπε. Η πίεση ψηλά αποφέρει καρπούς για την ομάδα του κυρίου Νικολαίδη. Θα πρέπει να το προσέξει αυτό ο Πανσεραϊκός στη συνέχεια του παιχνιδιού. Μακαραζής Γιώργος. Προσποιήθηκε ο Μουρατίδης που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Ο Βάνης πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ήρθε απ' έξω αυτή τη φορά. Το είδε πολύ σωστά η κυρία Τσάνταλη. Καθώς ο Βάνης από την προηγούμενη προσπάθειά του που νομίμως κράτησε την μπάλα εντός πλαισίου, ερχόμενος από έξω, έκανε την παράβαση. Πίεση και πάλι ψηλά με τον Μουρατίδη για την 10. Ο Λαμπρόπουλος πέρασε γρήγορα το κέντρο. Πάει να κάνει το λάθος και θα το κάνει. Μακαρατζής του έκλεψε. Πολύ γρήγορος. Αφήνει υπέροχα την μπάλα στο καλάθι, πετυχαίνοντας δύο πολύ σημαντικούς πόντους για την ομάδα του στην προσπάθεια που κάνει πριν τη λήξη του ημιχρόνου να πλησιάσει το σκορ 29-21, με αρκετά κλεψίματα ως τώρα από την 10. Time out πήρε εσπεσμένα ο κύριος Κακιούζης για να δώσει κάποιες οδηγίες όσον αφορά το κατέβασμα της μπάλας από τους παίκτες του. Μικρή διαφημιστική ανάσα. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel, όλα όσα χρειάζεσαι. Από την πίεση που ασκεί ψηλά η ομάδα του κυρίου Νικολαίδη και του κυρίου Χατζιβρέτα, έχει κάνει ένα μικρό σερί 5 πόντων η Ακαδημία 10 και έχει μειώσει κάπως τη διαφορά 29-21, 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η πίεση εν μέρει απέφερε καρπούς με τον Μουρατίδη να πετάει την μπάλα εκτός. Κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία τώρα ο Πανσεραϊκός και είναι 3-1. Θα πρέπει να πετύχει το καλάθι ο Τσακαλέρης που κάνει διπλή προσποίηση και δικαίωμα για 2 βολές. Θα μπορούσε να πάρει και το μέγιστο. Όπως και να έχει, αυτή τη φορά έσπασαν το zone press οι παίκτες του κυρίου Κακιούζη και βρέθηκαν 3-1. Ο Τσακαλέρης θα εκτελέσει 2 βολές. Ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό της 10.
στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κοντή η βολή από τον Ευθύμη τον Τζακαλέρη, που έχει μία assist. Θα θυμάστε εκείνη τη σκαστή πάσα προς τον Βουσίσεβιτς και δύο πόντους ως τώρα στο παιχνίδι. Ο έμπειρος σέντερ του Πανσεραϊκού Στυλ πετυχαίνει την μία από τις δύο βολές και γράφει το 30-21. Πίεση ψηλά και από τα λιοντάρια. Ο Ιωαννίδης που έχει περάσει το παιχνίδι για την 10 θα επαναφέρει. Πιέζει ψηλά ο Γεωργιάδης. Μακαρατζής, οι δύο άσοι του σημερινού παιχνιδιού. Μακαρατζής, Βάνης, άφησε την μπάλα στον Στράντζαλη. Προσποιήθηκε ο Μουρατίδης. Ο Ιωαννίδης άφησε την μπάλα. Εκπληκτική ασίς και εύκολο τελείωμα του Βάνη, που πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι στο παιχνίδι, φτάνοντας στους 6. Πολύ ωραία assist από τον Μακαρατζή. 30-23. Κάτος Βατζίκας. Δεν έφτασε η μπάλα. Κλέψιμο του Στράντζαλη. Η πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα ο Μουρατίδης. Θα το κάνει όμως ο Ιωαννίδης. Και έτσι μειώνει ακόμα περισσότερο η 10 με 30-25. Και πίεση ψηλά για ακόμα μια φορά. Φάουλ. Ένα δυνατό φάουλ από τον Μουρατίδη στον Βατζίκα. Βλέπει ο κύριος Νικολαίδης ότι έχει αποτέλεσμα η πίεση που ασκεί η ομάδα του στο κατέβασμα της μπάλας από πλευράς Πανσεραϊκού Στυλ, και το κάνει συνεχώς. Τώρα σηκώνει και άλλον παίκτη. Μαζεύει κάπως τη διαφορά που είχε φτάσει στους 13 πόντους η 10. 30-25, 3 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καλαποθαράκος με τον Βάνη μέσα στη ρακέτα για να μαρκάρουν το δίδυμο ψηλών του Πανσεραϊκού Στυλ, του Τσακαλέρη και του Μάντζιου, στο ψηλό σχήμα που επιλέγει σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ο κύριος Κακιούζης με τον κύριο Πεχλιβάνο. Τρία ομαδικά η 10, 5 ο Πανσεραϊκός Στυλ. Ο Γεωργιάδης έτοιμος να επαναφέρει εκεί με τη γραμματεία μία συνεννόηση. Στον αγώνα πέρασε ξανά ο Βουσίσεβιτς, που πήρε τις ανάσες του κάνοντας μία εκπληκτική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο με 4 τρίποντα, 4 στα 4 μάλιστα, και ένα δίποντο. Γεωργιάδης τον παίζει overplay ο Στράντζαλης ακολουθώντας τον Παντού. Μάντζιος θα γυρίσει ο ψηλός, υπάρχει χρόνος, δυνατή μονομαχία με τον Βάνη. Κακό το τελείωμα. Καλαποθαράκος, Τσιροπούλης. Καλαποθαράκος έμεινε μόνος του, αλλά δεν έχει μάλλον το μακρινό σουτ και κάνει το λάθος. Δίστασε, σηκώνει άμεσα τον Χριστοδούλου για να τον περάσει στη θέση του Βάνη, όμως μένει στον αγώνα ο Καλαποθαράκος. Και πάλι πίεση ψηλά. Κάτος του δίνει εκεί τη βοήθεια που χρειάζεται ο Μάντζιος, που πήρε την μπάλα. Βουσίσεβιτς, προσπαθούν συνεχώς με deny να τον παίξουν οι παίκτες της 10. Κάτος για 2. Άστοχος. Μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο η 10. Ο Στράντζαλης από τη γωνία, ο Καλαποθαράκος και πάλι δίστασε. Πάει στην ατομική ενέργεια με drive και κερδίζει φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές. Μετά από αρκετή ώρα, καθώς η διαφορά μέχρι και το 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ήταν συνεχώς διψήφια, μειώνει στους 4 πλέον η 10, 30-26, με τον Καλαποθαράκο να πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Α
Άστοχη η δεύτερη, μένει το 30-26 κάτος. Τσακαλέρης. Πολύ πιεστική άμυνα του Στράνταλ στο Βουσίσεβιτς. Βουσίσεβιτς κρατάει την μπάλα, φωνάζουν οι τις 10. Βουσίσεβιτς, τώρα χάθηκε η μπάλα και στην εκπνοή μάλιστα του χρόνου. Μακαρατζής πάει μόνος στο Τσακαλέρης, σαν τερματοφύλακας πέφτει με αυτοδυσία, με ένα μπλονζόν και παραχωρεί την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Στράντζαλης παίζει πολύ πιεστική άμυνα και δυσκολεύει τον Βουσίτσεβιτς στο να πάρει την μπάλα. Εκτός ο Τσακαλέρης στη θέση του Μουτίδης. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες στον Στράντζαλη για την άρνηση στην πάσα προς τον Βουσίτσεβιτς. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Παραμένει το 30-26. Ψάχνει να μειώσει ακόμα περισσότερο η 10. Χριστοδούλου κάτω από το καλάθι γυρίζει πάρα πολύ ωραία και με ανάποδο. Λέει up, θα πετύχει το καλάθι, 30-28. Φυσικά η 10 δεν θα τα παρατούσε τόσο εύκολα. Πολύ νεανική και μαχητική. Μουτίδης κόβει ο Βουσίσεβιτς. Στα πόδια βρήκε. Στα πόδια του Χριστοδούλου. Δεν το έδωσαν όμως, καθώς πρέπει να αναθεί ο χρόνος. Η κυρία Στράντζαλη έδωσε την κατοχή, αλλά πρέπει να ανανεωθεί ο χρόνος. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος, αλλά 5 δευτερόλεπτα βλέπω στο χρονόμετρο. Δεν το είδαν. Okay. Κάτος, Βουσίτσεβιτς πατώντας. Το πρώτο του άστοχο σούτ στο παιχνίδι. Ο Χριστοδούλου ψηλά μάζεψε το rebound. Τρέχει στο transition game 10. Μακαρατζής. Ο Τσιροπούλης, κοντό σουτ, έρχεται ανέλπιστα η μπάλα στα χέρια του Μακαρατζή, που ούτε αυτός μπορεί να πετύχει το καλάθι. Χριστοδούλου πάει για την ισοφάριση και ίσως για το προσπέρασμα η 10. Σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Έπεσαν δύο για double team στον Χριστοδούλου. Το foul χρεώνεται στο Μάντζιο, δικαίωμα για δύο βολές στη σέντερ της 10. Έχει ανακάψει πλήρως η ομάδα τις 10, κυρίως το δεύτερο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου. Χριστοδούλου με 4 πόντους, ευστοχή, μειώνει ακόμα περισσότερο, 30-29, σε ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της κοιλάδας των Σερών. Δάκ Ιωάννης Τσιντσάρης, τέταρτη αγωνιστική, άστοχη η δεύτερη. Διατηρεί το προβάδισμα ο πανσεραϊκός στυλ. Μάντζιος, Βουσίσεβιτς, ίσως έγινε και πάλι φάουλ, αυτή τη φορά θα δοθεί. Ο Βουσίσεβιτς είναι εμφανώς δυσαρεστημένος από τα φάουλ που ίσως δεν τους φυρίζονται ως τώρα στην πολύ πιεστική άμυνα του Στράντζαλη. 30-29, τέταρτο ομαδικό για την 10. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ του Στράντζαλη. Ο Βουσίσεβιτς επαναφέρει για τον κάτω. Ξέρει ο κύριος Νικολαίδης ότι αν περιορίζει τον Βουσίσεβιτς θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την ομάδα του. Κάτος για 3. Ναι, Γρηγόρης Κάτος. 7ο τρίποντο για τα λιοντάρια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 33-29, κλέψιμο της μπάλας, μακρινή πάσα για τον Βουσίτσεβιτς που θα τη συγκρατήσει, θα τη γυρίσει όμως πάνω στο Στράντζαλη. Φάουλ από τον Μάντζιο και δικαίωμα για δύο βολές στον Στράντζαλη. Κρίμα, εδώ τα λιοντάρια θα μπορούσαν να πάρουν δύο εύκολους πόντους. Στη μακρινή πάσα προς τον Βουσίτσεβιτς δεν κατάφερε ο Γκόραν να την κρατήσει εύκολα, μάλλον την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, πάνω σε αντίπαλο όμως τη γύρισε. Στη συνέχεια έχουμε το φάουλ στον Στράντζαλη που θα εκτελέσει δύο βολές, καθώς εδώ και ώρα ο πανσεραϊκός μετά τη συμπλήρωση 4 αγωνιστικών λεπτών στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Δεύτερο είναι του Μάντζιου. Άστοχη η πρώτη βολή του Στράντζαλη που παραμένει άποντος.
Όλοι έχουν από ένα για τα λιοντάρια, εκτός από τον Μάντζιο που έχει δύο φάουλ. 36 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν το ημίχρονο. Άστοχος και στη δεύτερη, μακρινό ριμπάνο όμως του Χρυσοδούλου, καθώς ο Λιγόρης ο Μουτίδης με το πόδι έχει βρει την μπάλα. Ανανεώνεται ο χρόνος, 14 δευτερόλεπτα για την 10. Και μετά έχει μια ολόκληρη επίδυση ο Πανσεραϊκός, εκτός και αν η 10 επιλέξει μια γρήγορη επίδυση στα πρώτα δευτερόλεπτα της επαναφοράς. Δεν βγήκε η πάσα, Μακαρατζής. Αρκετά χαμηλά το μεγάλο όπλο της 10. Κάτω από το καλάθι ο Χρυσοδούλου δίνει δυνατές μάχες, ο Μουτίδης θα βάλει τα χέρια του στην μπάλα. Δεν σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Βουσίσεβιτς ένας με έναν θα παίξει πολύ ωραία με το σώμα. Πολύ άτυχος όμως ο Γκόραν Βουσίσεβιτς, καθώς καλεί και η άμυνα του Μακαρατζή. Στα όρια του φάουλ με ταμπλό δεν μπόρεσε ο Γκόραν Βουσίσεβιτς. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Τι έχει δοθεί, φάουλ. Στα δύο δευτερόλεπτα έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Μακαρατζή. Παραμένει η διαφορά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από το ξεκίνημα, υπέρ των λιονταριών. Με 4 πόντους τώρα ο Μακαρατζής μπορεί να μειώσει. 2 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Άστοχη η πρώτη βολή. Μένει το 33-29. Εύστοχος στη δεύτερη, είναι η τρίτη του στο παιχνίδι. Τώρα μια μακρινή πάσα, όχι, πήρε ο Κάτος από πολύ μακριά, θα πετάξει την μπάλα, θα βρει ταμπλό. 33-30 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανσεραϊκός Στυλ που έχει κάνει, αν δεν ήταν το δεύτερο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου, μια εκπληκτική εμφάνιση, έφτασε τη διαφορά μέχρι και τους 13 πόντους κάποια στιγμή. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Γκόραν Βουσίσεβιτς που έχει πετύχει 4 τρίποντα, είναι στους 14 πόντους έχοντας ακόμα ένα δίποντο. Μεγάλο όπλο στο πρώτο ημίχρονο επιθετικά, η ευστοχία των λιονταριών έξω από τη γραμμή των 6-25, έχουν πετύχει 7 τρίποντα. Καλή άμυνα μέχρι ένα σημείο του παιχνιδιού, η ζώνη ψηλά που παίζει η πιεστική στο κατέβασμα της μπάλας η ομάδα της Ακαδημίας 10 έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς έχουν μειώσει τη διαφορά στους 3 πόντους. Θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Να μην σας κουράζουμε άλλο, πολύ ενδιαφέρον να αναμένεται το ντέρμπι εδώ στις Σέρες ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Η 10 είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί που θέλει να φτάσει τους βαθμούς και να συγκατοικήσει μαζί η ομάδα του Πανσεραϊκού, που έχει 2 νίκες και 1 ήττα τώρα στο πρωτάθλημα. Σε περίπου 13 λεπτά επανερχόμαστε. Δευτερόλεπτα θα ήταν λίγο δύσκολο. Πάρτε τις ανάσες σας, κάντε το διάλειμμά σας και τα λέμε σε 13 περίπου λεπτά. Στυλ, έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Με τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της Στυλ, κάθε εργασία κλαδέματος γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Βενζινοκίνητα ή επαναφορτιζόμενα. Κλαδευτικά αλυσοπρίωνα Στυλ από 296 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Άνετα, εύχριστα, εργονομικά, ιδανικά για απαιτητικούς επαγγελματίες. Και πάνω απ' όλα, με την εγγύηση ποιότητας της Στυλ. Στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ, με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο!
Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Steel από 179 ευρώ. Εύχριστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Έλεο ραφιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα! Steel, έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Με τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της Steel, κάθε εργασία κλαδέματος γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Βενζινοκίνητα ή επαναφορτιζόμενα. Κλαδευτικά αλυσοπρίωνα Steel από 296 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Άνετα, εύχριστα, εργονομικά, ιδανικά για απαιτητικούς επαγγελματίες. Και πάνω απ' όλα, με την εγγύηση ποιότητας της Steel. Steel. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση.
Επιστροφή εδώ στο κλειστό της κοιλάδας των Σερών. Δάκ Ιωάννη Τσιντσάρης. Τέταρτη αγωνιστική National Division 1. Τρίτος όμιλος. Ντέρμπι έχουμε σήμερα εδώ στις Σέρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό Στυλ και την Ακαδημία 10 από τη Θεσσαλονίκη. Ένας Πανσεραϊκός που έχει εκπληκτικά ποσοστά στο πρώτο ημίχρονο έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με 7 τρίποντα ως τώρα στο παιχνίδι, τα 4 από τον Βουσίτσεβιτ που έχει 4 στα 5. Έχει το προβάδισμα στο σκορ με 33-30. Με την 10 να βρίσκεται κάποια στιγμή πίσω στο σκορ με 13 πόντους. Ανέκαψαν οι παίκτες του κυρίου Νικολαίδη και του κυρίου Χατζιβρέτα με πιεστική άμυνα, παίζοντας πιεστικά και απέναντι στο Βουσίσεβιτς που έχει κάνει την μεγάλη ζημιά για την ομάδα τους ως τώρα στο πρώτο ημίχρονο, και πλησίασαν στο σκορ στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με φάουλ του Χρυσανθάκη στον Βάνη. Ο Πανσεραϊκός που και στο δεύτερο δεκάλεπτο συμπλήρωσε αρκετά νωρίς τα φάουλ. Τώρα έπαιξαν γρήγορα. Στράντζαλης παίρνει την μπάλα από τα 6 μέτρα, πάτησε, αστόχησε στο σουτ, Μάντζιος μάζεψε και αφήνει στον Τσιμερίκα. Πρώτη επίθεση για τα λιοντάρια στο δεύτερο ημίχρονο. Χρυσανθάκης, ωραία για τον Μάντζιο που με ταμπλό δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Πιέζουνε τον Στράντζαλη και βγαίνει ο Βουσίτσεβιτς πάνω στην μπάλα, παραχωρώντας εκτός γηπέδου, κατοχή 18 δευτερολέπτων για την 10. Παγίδα, πέρασε η μπάλα, Μουρατίδης την άφησε για τον Σεκερτζή. Το σούτ εύστοχο, να δω αν είναι 2 ή 3 πόντων από τον Μουρατίδη. 3 πόντων, 33-33 λοιπόν. Ο Μουρατίδης φτάνει τους 8. Πεχλιβανίδης ο Δημήτρης που και αυτός γιορτάζει σήμερα, πέρασε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η μπάλα στα πόδια, ανανεώνεται το χρόνο της επίθεσης. Ουσίσεβιτς, Σιμερίκας. Ο Μάντζος δίνει σκριν για να πάρει ο Βουσίσεβιτς την μπάλα. Και πάλι ο Στράντζαλης, το τράβημα της φανέλας. Το σούτ άσοχο, ο Πεχλιβανίδης πήρε το rebound κάτω από το καλάθι. Δυνατές μάχες, Μάντζος ένα σουκ κοντό, άστοχο. Παραμένει το 33-33. Μουρατίδης για τον Στράντζαλη. Δεν βρήκε το διάδρομο, Σεκερτζής, Μουρατίδης για τρεις. Κοντό σουτ, μαζεύει μακριά την μπάλα ο Χρυσανθάκης και αφήνει στο Βουσίτσεβιτς. Δεν πέρασε η πάσα, θα ήταν μόνο στο Χρυσανθάκης. Καλή η άμυνα εκεί που έπαιξε στην πάσα του Βουσίτσεβιτς ο Μουρατίδης. Κάτω από το καλάθι ο Βάνης θα γυρίσει ωραία. Δεν μπορεί όμως να πετύχει ένα φαινομενικά εύκολο δίποντο. Τα βάζει με τον εαυτό του. Τώρα αργά-αργά ο Βουσίτσεβιτς οργανώνει την επίθεση του Πανσεραϊκού Στυλ. Παίρνει την επαφή, αφήνει στο Μάντζιο που με δύναμη θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Είναι το δεύτερο που στο παιχνίδι πετυχαίνει ο Δημήτρης ο Μάντζιος. 35-33 δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Στο πρώτο του πρώτου ημιχρόνου πήρε το απόλυτο. Δεύτερο γκολ φάουλ στο παιχνίδι για τον Δημήτρη Μάντζιο που πήρε ωραία την μπάσα του Βουσίτσεβιτς κάτω από το καλάθι. Στους 9 ο Μάντζιος που τώρα γίνεται διψήφιος. 36-33. Μουρατίδης. Ωραία πάσα και ο Μακαρατζής από πολύ κοντά θα πετύχει το καλάθι. Πολύ ωραία assist του Μουρατίδη. 36-35 Χρυσανθάκης. Ωραία, ελευθερώθηκε σε πρώτο χρόνο. Αφήνει στον Πεχλιβανίδη. Μάντζιος
Βγαίνει από τα σκρίν για να πάρει ο Βουσίσεβιτς. Ο 34χρονος Σέρβος θα περάσει στο Μάντζιο. Έρχεται ο Τσιμερίκας για να πάρει το φάουλ στο τέλος της επίδεσης. Δικαίωμα για δύο βολές στον Βαγγέλη τον Τσιμερίκα. Ο Χριστοδούλου περνάει στο παιχνίδι. Μαζί με τον Σεκερτζή στην θέση 5 και 4. Τσιμερίκας άστοχος στην πρώτη βολή. Ένα 90 ο 20χρονος γκάρ του Πανσεραϊκού πετυχαίνει τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Η διαφορά στους δύο, 37-35. Μουρατίδης άφησε την μπάλα στον Στράντζαλη. Σεκερτζής, Μακαρατζής, Καστά για τον Σεκερτζή που πέτυχε, στάθηκε πολύ ωραία ψηλά και πέτυχε το καλάθι. Ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον νεαρό σέντερ της 10. Ισοφαρίζει το παιχνίδι 37-37. Χρυσανθάκης σηκώνει τον Τζακαλέριο, κύριος Κακιούζης. Ζητάει ο Μάντιος, θέλει να ποστάρει με τον Χριστοδούλου. Μουσίσεβιτς, 5 δευτερόλεπτα, πέρασε Μάντιος μόνος του. Πολύ ωραία η ασίστα από τον Μουσίσεβιτς. Ένα εύκολο καλάθι για τον Δημήτρη τον Μάντιο. 39-37, έχει λύσει ο Πανσερεκός. Μουρατίδης για τον Στράντζαλη. Ξαναπέρνουνε. Ο Στράντζαλης θα γυρίσει καθώς έβγαλε εκτός φάσης τον Τσιμερίκα και ισοφαρίζει εκ νέου. 39-39. Πρώτο καλάθι του Στράντζαλη στο παιχνίδι. Με τις δύο ομάδες να αποδίδουν ωραίο μπάσκετ και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βουσίσεβιτς φάουλ του Στράντζαλη. Τρίτο ομαδικό για την 10. Θα βγάλει τον Στράντζαλη ο κύριος Νικολαίδης. Όχι, ο Μουρατίδης βγαίνει. Με το νούμερο 10 ο Χαρτόνας έχει περάσει τον αγώνα. Και με το νούμερο 25 ο Καλαποθαράκος. Ο Στράντζαλης μένει στον αγώνα για την άμυνα στον Βουσίσεβιτς, καθώς τα πάει αρκετά καλά παρά τους πόντους που έχει πετύχει ο Βουσίτσεβιτς στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Να και πάλι αυτό το ζευγάρι. Βουσίσεβιτς, Τσιμερίκας, βρήκε το διάδρομο με ταμπλό. Το αριστερό τελείωμα δεν ήταν εύστοχο. Βήματα του Καλαποθαράκου. Παραμένει το 39-39. Στον αγώνα ο Γρηγόρης ο κάτω στη θέση του Τσιμερίκα. Διαμαρτύρεται ο Καλαποθαράκος, ο νεαρός. Τρίτο φάουλ του Στράντζαλη και τρίτο του Μουρατή. Δυνάτα προβλήματα για τον κύριο Νικολαίδη. Κάτος. Παίζει άμυνα νόμιμο ο Μακαρατζής και του κλέβει την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει το Χριστοδούλου που δεν συγκράτησε την μπάλα. Καλή η σκέψη του Μακαρατζή. Χρυσανθάκης. Πιέζει ο Χαρτόνας, πέρασε ο Χρυσανθάκης. Μάντζιος κάτος. Ο Μάντζιος το σούτ. Στο σίδερο η μπάλα ψηλά, ο Μακαρατζής μαζεύει. Καλαποθαράκος. Ο Πεχλιβανίδης θα του κάνει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τον πανσεραϊκό στυλ. Διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Νικολαίδης για την επαφή εκεί που είχε ο
Πεχλιβανίδης, ο νεαρός άσος του Πανσεραϊκού. Τελειώνουν οι διαμαρτυρίες πίσω στο παιχνίδι μας. Ο Μάντζιος εκτός στη θέση του Μουτίδης ο Γιάννης. Παραμένει ακριβώς 5 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου το ισόπαλο 39-39. Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι εδώ στις Σέρες σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική. Ψηλά τα σκριν για να πάρουν την μπάλα με τον Χαρτόνα ή της 10 Χριστοδούλου με αντίπαλο τον Πεχλιβανίδη. Καλή άμυνα και από τον Βουσίσεβιτς στο double team. Κόψιμο στον Στράντζαλη από τον Βουσίσεβιτς. Εκπληκτική άμυνα. 2 δευτερόλεπτα απομένουν για τη 10. Καθώς ήρθε εκεί σε βοήθεια του Πεχλιβανίδη ο Βουσίσεβιτς σε πρώτο χρόνο. Δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Χριστοδούλου. Συνέχεια είχαμε το κόψιμο στο Στράντζαλη. Αρκετές φωνές και από τις δύο ομάδες. Εκτέλεσε ο Στράντζαλης, δεν είχε πολύ χρόνο. Κακό το σουτ. Καταφέρνει ο Κάτος να συγκρατήσει την μπάλα. Βουσίσεβιτς. Περίσσιο πάθος και από τις δύο ομάδες για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Βουσίσεβιτς, ο Μουτίδης για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Ψηλά ο Πεχλιβανίδης. Ο νεαρός δίνει σπουδαίες μάχες με ταμπλό. Μουτίδης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Τσιροπούλης. Ο Μάριος, ο Τσιροπούλης αφήνει για τον Στράντζαλη. Δεν έβγαλαν ευνηδιασμό ή της 10. Σε σετ επίθεση. Χαρτόνας, Τσιροπούλης. Ανάποδη πάσα για τον Χριστοδούλου που θα κερδίσει το φάουλ κάτω από το καλάθι. Εκπληκτική πάσα του Στράντζαλη, του Τσιροπούλη, συγγνώμη, στον ψηλό. Πάσα πίσω από την πλάτη. Δείγμα σπουδαίου ταλέντου. Δικαίωμα για δύο βολές των Χριστοδούλου. Εκτός αγώνα ο Στράντζαλης. Να δούμε ποιος θα πάει στο μαρκάρισμα του Βουσίσεβιτς πλέον. Τα πήγε αρκετά καλά ο νεαρός. Από ένα σημείο και μετά περιόρισε την δράση του Γκόραν Βουσίσεβιτς που με 14 πόντους από το πρώτο ημίχρονο είναι ο πρώτος σκόρε της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάποιον πόντο ως τώρα. Ο Χριστοδούλου πετυχαίνει τη βολή και δίνει πλέον το προβάδισμα μετά από πάρα πολλή ώρα για την Ακαδημία 10. Εύστοχη και η δεύτερη. 39-41. Ο Χριστοδούλου φτάνει τους 7 πόντους. Κάτος. Πιέζει ο Τσιροπούλης. Τελειώνει ο χρόνος. Μουτίδης. Έγινε φάουλ ακριβώς. Μόλις πέρασαν το κέντρο στα 16 δευτερόλεπτα ήταν το χρονόμετρο. Ο Πανσεραϊκός κρατάει την κατοχή. Για να δούμε μήπως δόθηκε και κάποια τεχνική ποινή. Ο κύριος Νικολαίδης ρωτάει τον κύριο Θεοδωρίδη. Ναι, έχει δοθεί η τεχνική ποινή στον πάγκο της 10. Στον αγώνα και πάλι ο Στράντζαλης στη θέση του Μουρατίδη. Ο Βουσίτσεβιτς έχει δικαίωμα για να εκτελέσει την μία βολή της τεχνικής ποινής. Κακή βολή για τον Γκόραν Βουσίσεβιτς. Παρόλα αυτά παίρνει το χειροκρότημα της εξέδρας και του πάγκου. 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα και το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στις Σέρες. Μουτίδης, Χρυσανθάκης, Βουσίσεβιτς. Παίζει ένας με έναν με τον Στράντζαλη. Φάουλ και φλόπινγκ. Φλόπινγκ έχει χρεωθεί ο Τσακαλέρης. Καθώς εκεί στην προσπάθειά του να κάνει screen έπεσε και τον χρεώνει φλόπινγκ ο κύριος Οδωρίδης και έτσι θα έχουμε δικαίωμα για μία βολή.
Βολή που θα εκτελέσει για την 10 ο Μουρατίδης. Συνεχώς αλλαγές στη διακύμανση του σκορ. Time out. Ο Τσακαλέρης εκεί τα λέει με τον κύριο Θεοδωρίδη. Πάμε σε μια γρήγορη διαφημιστική ανάσα και επανερχόμαστε για την βολή του φλόπινγκ που θα εκτελέσει ο Μουρατίδης για την 10. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο! Ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι! Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο! Στυλ, έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ, έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Επανερχόμαστε. Μετά το φλόπινγκ που δόθηκε στο Τζακαλέρι, θα έχει δικαίωμα για μία βολή ο Μουρατίδης. Αν πάει, όχι, αλλάζει γνώμη ο κύριος Νικολαίδης. Θα πάει ο Μακαρατζής για να την εκτελέσει. Το μεγάλο πρόβλημα για τον κύριο Νικολαίδη είναι τα 4 φάουλ του Μουρατίδη ως τώρα στο παιχνίδι. 3 έχει και ο Στράντζαλης που έχει επιφορτιστεί με το μαρκάρισμα του Βουσίσεβιτς. Εύστοχος στην βολή ο Μακαρατζής, 39-42. Μετά το 0-3 του ξεκινήματος του παιχνιδιού, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά για την 10 στο παιχνίδι. Η κατοχή για 8 δευτερόλεπτα στα χέρια των λιονταριών. Κάτος σηκώνεται πατώντας γερά, κοντό όμως το σούτο Χριστοδούλου, εύκολα παίρνει το αμυντικό rebound. Καλαποθαράκος, Μακαρατζής. Ο Τσιροπούλος για τον Χαρτόνα, ξαναπαίρνει ο Τσιροπούλης. Θα χάσει την μπάλα, ο Χρυσανθάκης με αυτοδυσία θα αφήσει τον κάτω. 3-1, ο Μουτίδης γερά θα πατήσει, καλάθι και φάουλ. Πάρα πολύ ωραία φάση με τον Μουτίδη από αριστερά. Να πατάει πολύ γερά, να πετυχαίνει το καλάθι και να έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. 41-42. Συγγνώμη, ο Γκατζιούρας είναι που πέτυχε το καλάθι και θα έχει δικαίωμα για μία βολή. Εύστοχος. Goal foul για τον Γκατζιούρα λοιπόν. Είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι. Ισοφαρίζει ο Πανσεραϊκός Στυλ. 3 λεπτά πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Καλαποθαράκος, ψηλά ο Μουτίδης, αλλαγές στα μαρκαρίσματα, σκαστή πάσα, Χρυσανθάκης πιέζει, ο Τσιροπούλης, ο Μακαρατζής ευστοχή. Ωραία εκτέλεση από τον Γιώργο Μακαρατζή, 42-44, δεν πρέπει να βρει ρυθμό, ο Μακαρατζής φτάνει τους 10 πόντους, 5 σε κάθε ημίχρονο. Τσακαλέρης προσπάθησε να βρει το διάδρομο, θα πετάξει και την μπάλα. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ευθύμη Τσακαλέρη. Όπως και να έχει, έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά για την 10. Το φάουλ χρεώνεται στον Καλαποθαράκο, είναι το δεύτερο του. Ο Χριστοδούλου έχει επίσης 2. Υψηλή της 10. Ομοιρικές μάχες κάτω και από τα δύο καλάθια στο σημερινό παιχνίδι. Ευθύμης Τσακαλέρης έχει μία εύστοχη βολή ως τώρα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η δεύτερη του, φτάνει τους 4 πόντους. 43-44.
Πολύ τη ησυχία, έψοχο και στη δεύτερη. Ευθύνης Τσακαλέρης ισοφαρίζει και πάλι το παιχνίδι. 44-44. Μακαρατζής. Έχει απέναντί του τον Χρυσανθάκη. Χαρτόνας. Βρήκε το διάδρομο. Ο Γκατζιούρας δεν τον ακολούθησε και πέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Ο Χαρτόνας, αυτή είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι, 44-46. Κάτος. Χρυσανθάκης. Παίρνει το σκριν. Πάει στην ατομική ενέργεια. Το τελείωμα του κοντό με το αριστερό. Κατοχή για την 10. Ένα και 47. Ψηλά ο Μουτίδης, ο Καλαποχαράκος δεν έχει πρόβλημα, κατέβασε την μπάλα. Μακαρατζής. Χαρτόνας. Μουρατίδης. Στο έδαφος ο Γκατζιούρας. Μακαρατζής. Έμεινε μόνος του και εκτέλεσε για δύο ο Καλαποχαράκος. 44-48, διευρύνει το προβάδισμά της η 10, καθώς σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Εκτός αγώνα ο Βουσίσεβιτς, ο Τσακαλέρης στο διάδρομο, πατάει με ταμπλό. Ωραία, ο Μουτίδης ακολούθησε και με το follow θα πετύχει το καλάθι, 46-48. Ωραία φάση και τελείωμα του Μουτίδη. Στην αδύνατη πλευρά η πάσα, το τρίποντο άσοχο από τον Χαρτόνα, φάουλ στο Μουτίδη από τον Καλαποθαράκο και δικαίωμα για δύο βολές. 38 δεύτερα και 2 δέκατα, έτοιμος ο Ιάσονας Κωνσταντίνος Γεωργιάδης να περάσει στον αγώνα στη θέση του Γρηγόρη Κάτου. Ο Μουτίδης που λίγο πριν πέτυχε το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι θα έχει δικαίωμα για δύο βολές προκειμένου να ισοφαρίσει τον δείκτη του σκορ για τα λιοντάρια. Ο Βουσίσεβιτς μένει στα πιτ για το τέταρτο δεκάλεπτο και καθοριστικό όπως αναμένεται. Άστοχη η πρώτη βολή του Μουτίδη. Λογικά από μια επίδεση μένει για κάθε ομάδα, εκτός και αν εκδηλώσει στα πρώτα δευτερόλεπτα η 10 για να της μείνει χρόνος και για ακόμα μία επίδεση. Εύστοχος ο Μουτίδης. 47-48. Μουρατίδης. Πιέζει ο Γκατζιούρας. Περνάει εύκολα ο Μουρατίδης. Θα πάει για να εξαντλήσει τη δικιά του επίδεση η 10. Χαρτόνας, ζητάει ο Χριστοδούλου, ψιλοκρεμαστά, έγινε το λάθος. Χρυσανθάκης, σκαστά για τον Γκατζιούρα. Μουτίδης, ο, ψηλά, εκπληκτικό κόψιμο από τον Μακαρατζή στον Μουτίδη. Και τελευταία επίδεση για το τρίτο δεκάλεπτο για την 10. Εκπληκτικό στο ψηλά από τον Μακαρατζή. Στην πιο ωραία φάση ως τώρα του παιχνιδιού. Καλαποθαράκος στην εκπνοή του χρόνου δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου 47-48 σε ένα πολύ αμφίροπο τρίτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε με τον Πασαραϊκό προηγούμενο με 3 πόντους. Τελειώνει με την 10 να είναι στο προβάδισμα με έναν πόντο, με ομυρικές μάχες και από τις δύο ομάδες στο παρκέ. Σπουδαίο θέαμα με ωραίες ασίστ, με κοψίματα. Μικρή διαφημιστική ανάσα, μείνετε συντονισμένοι καθώς σε πολύ λίγο επανερχόμαστε για το συγκλονιστικό τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε για να πείτε κοπιάστε. Ελαιοραβιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιδονητικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Στυλ, όλα όσα χρειάζεσαι. Μπα, το αφεντικό!
ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο. Άλλο, ποιο άλλο. Ούτε που θυμάμαι. Ένα χρώμα της πλάκας, άλλο. Όχι χρωμολάκ, με σήμα τον παπαγάλο. Χρωμολάκ, η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές χρωμολάκ. Χρωμολάκ, κανένα άλλο. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο, σπουδαίο ντέρμπι εδώ στις Σέρες, τέταρτη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Στυλ 47, Ακαδημία 10, Θεσσαλονίκη 48. Σακαλέρης θέλει να αποστάρει με αντίπαλο τον Βάνη που πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Δεν ήταν καλό το τελείωμα του Ευθύμη του Τσακαλέρη. Στράντζαλης βρήκε διάδρομο, πατάει γερά. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, μαζεύει ο Γκατσιούρας. Χρυσανθάκης ψάχνει την μπάσα, του έδωσε το στήριγμα ο Τσακαλέρης. Ο Βάνης στο μαρκάρισμά του, γυρίζει ο Τσακαλέρης. Υπάρχει χρόνος, Γκατσιούρας για τρεις. Με μεγάλη καμπύλη και με τη βοήθεια του ταμπλό, ο Γκατσιούρας θα πετύχει ένα σπουδαίο τρίποντο και δίνει το προβάδισμα για τα λιοντάρια. Ξεκινάνε καλά στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τη βοήθεια του ταμπλό. 50-48, Γκατζιούρας στους 6. Η απάντηση δεν έρχεται από τον Μουρατίδη. Airball το τρίποντο που επιχείρησε και άμεσα πάει στον μπάγκο από τον κύριο Νικολαίδη για να μπει στη θέση του ο Χαρτόνας με το νούμερο 10, εκτός και ο Μακαρατζής στη θέση του ο Μάριος ο Τσιροπούλης. Ο αδερφός του ο Δίδυμος είναι στον πάγκο των λιονταριών, όντας τραυματίας όμως, χωρίς να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σημερινό παιχνίδι. Γκατζιούρας, που εξελίσσεται σε παράγοντα του δευτέρου ημιχρόνου για τα λιοντάρια, είναι στους 6 πόντους με ένα goal foul και ένα τρίποντο σπουδαίο πριν από λίγο με ταμπλό. Ωραία σταυρωτή τρίπλα, η μπάλα έφτασε στο μουτίδι, τελείωσε όμως ο χρόνος. Δυστυχώς. Δεν το είδαν οι παίκτες του κυρίου Κακιούζη. Έγινε το λάθος. Γυρίζει στον πάγκο και λέει για την κατάχρηση της τρίπλας που κάνουν κάποιες φορές οι παίκτες του. Τσιροπούλης. Ο Μακαρατζής είναι στο παρκέ. Βγαίνει από τα σκριν. Τσιροπούλης, Μάριος. Ο Βάνης προσποιήθηκε στο Τσακαλέρη, πήρε το διάδρομο από κοντά ο Σεκερτζής, δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, η μπάλα έρχεται στα χέρια του Γεωργιάδη. Καλή κυκλοφορία, αλλά το τελείωμα του Σεκερτζή ήταν άστοχο. Ο Πανσεραϊκός θέλει να πετύχει το καλάθι και να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του. 3 δευτερόλεπτα. Χρυσανθάκης το είδε, εκπληκτική κίνηση, με ταμπλό δεν μπόρεσε όμως να πετύχει το καλάθι παρά το spin move. Δεν μπόρεσε να αφήσει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι και να πετύχει ένα πολύ ωραίο δίποντο. Ο Βουσίτσεβιτς μπαίνει στη θέση του Γεωργιάδη, η κατοχή μένει για τα λιοντάρια για επίδεση 14 δευτερολέπτων. Η 10 μετά από 2,5 λεπτά δεν έχει πετύχει καλάθι. Έγινε λάθος στην επαναφορά από τον Χρυσανθάκη. Δεν ξέρω αν δόθηκαν 5 δεύτερα ή πάτησε τη γραμμή. Έντονες διαμαρτυρίες.
Πάντως δεν φάνηκε να πατάει τη γραμμή και ούτε πέρασαν 5 δεύτερα για την επαναφορά. Χαρτόνας άφησε ο Βάνης, ο Μακαρατζής για 3. Στο σίδερο η μπάλα, ωραίο Βουσίσεβιτς, για να δούμε τελευταία επαφή. Η μπάλα υπέρ του Πανσεραϊκού Στυλ. Ακόμα ο κύριος Κακιούζης δείχνει ότι δεν πέρασαν 5 δεύτερα. Τώρα του εξηγεί ο κύριος Θεοδωρίδης κάτι διαφορετικό. Δεν μπόρεσα να διαβάσω τα χείλη του και την κίνηση των χεριών του στις εξηγήσεις που έδωσε προς τον κύριο Κακιούζη Χρυσανθάκης. Μουσίσεβιτς, καστά για τον Τσακαλέρη. Δύσκολο τελείωμα και καλάθι από τον Ευθύμη Τσακαλέρη. Στους 4 η διαφορά, 52-48. Έχει καλό momentum αυτή τη στιγμή ο Πανσεραϊκός Στυλ. 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Βάνης. Χαρτόνας. Παίρνει ο Μακαρατζής. Ωραία assist για τον Σεκερτζή. Καταπληκτικά του πέρασε την μπάλα. Δεν είχε πρόβλημα ο Σεκερτζής να την αφήσει εύστοχα στο διχτάκι. Μουτίδης. Γατζιούρας πατάει γερά και κερδίζει φάουλ. Πήρε τα μέτρα, πάτησε πολύ γερά ο Γκατζιούρας και κέρδισε δικαίωμα για 2 βολές. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες φάσεις. Έναν Μακαρατζή με μαεστρία να οργανώνει το παιχνίδι της 10 και να μοιράζει ασίστ. Του Πανσεραϊκό έχοντας αρκετά καλή μέρα πολλούς παίκτες του να είναι στο προβάδισμα. Ο Γκατζιούρας εξελίσσεται στον X-Factor του δευτέρου ημιχρόνου για τον Πανσεραϊκό Στυλ. Πετυχαίνει την πρώτη βολή, 53-50, φτάνει τους 7. Άστοχη η δεύτερη, ο Μουτίδης ψηλά, το rebound και το foul από τον Βάνη. Δεύτερο ομαδικό για την 10. 0 ο Πανσεραϊκός Στυλ. Επαναφορά από την τελική γραμμή του Τσακαλέρη για τον Μουτίδη. Χρυσανθάκης. 10 δευτερόλεπτα. Βουσίσεβιτς βάζει την μπάλα στο παρκέ. Τσακαλέρης ζητάει φάουλ. Το αρνούνται οι διαιτητές. Ο Βουσίσεβιτς στη συνέχεια στην προσπάθειά του να κλέψει από τον Βάνη θα του κάνει φάουλ. Και πάλι διαμαρτυρίες από την εξέδρα και από τον κύριο Κακιούζη προς την κυρία Τσάνταλη. Ο Χριστοδούλου στη θέση του Σεκερτζή. Παράπονα από τους γηπεδούχους προς το διαιτητικό τρίο για κάποια σφυρίγματά τους. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες στο παρκέ. Στράντζαλης πιέζει ο Μουτίδης. Στα 7 δευτερόλεπτα ο Στράνταλης έχει την μπάλα, θα πατήσει με ταμπλό, θα στοχίσει, ο Μουτίδης μαζεύει και αφήνει στον Χρυσανθάκη. Γκατζιούρας. Τι έχουμε, φάουλ. Τρίτο ομαδικό, χρεώνεται ο Μακαρατζής, το πρώτο του είναι. Οδηγίες του Γκατζιούρα από τον κύριο Κακιούζη. Το φάουλ τελικά χρεώνεται ο Βάνης. Είναι το τέταρτο του. 4 έχουν και ο Στράντζαλης και ο Μουρατίδης. Πολλά τα προβλήματα για τον κύριο Νικολαίδη, που έχει όμως τις λύσεις. Περνάει στη θέση τον Καλαποθαράκο. Στη θέση του Βάνη. Ξεχυλίζει από ταλέντο η ομάδα του κυρίου Χατζιβρέτα και του κυρίου Νικολαίδη. Ο Γκατζιούρας κερδίζει ακόμα μία φορά δικαίωμα για βολές. Γκατζιούρας Κωνσταντίνος, ο παίκτης που ήρθε από τον Μακεδονικό, ο 20χρονος γκάρ που όπως είπαμε για ακόμα μία αγωνιστική εξελίσσεται στον παίκτη κλειδί για τα Λιοντάρια. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει πετύχει 7 πόντους. Αστοχή στην πρώτη του βολή. Μένει το 53-50.
Στο παρκέ για τα λιοντάρια είναι ο Μουτίδης, ο Γκατζιούρας, ο Τσακαλέρης, ο Βουσίσεβιτς και ο Χρυσανθάκης. Μακαρατζής, Τράντζαλης, Χαρτόνας, Χριστοδούλου και Καλαποδαράκος. Εύστοχη η βολή του Γκατζιούρα, 54-50. Τέσσερα τα ομαδικά της, 10, 1 για τον Πασαραϊκό, 5 και 35 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μουρατίδης, Χαρτόνας, Χριστοδούλου, θα ποστάρει με αντίπαλο το Τζακαλέρι, θα γυρίσει, κοντό το χουκ, ψηλά ο Μουτίδης, πέφτουν στο παρκέ Μουτίδης και Χριστοδούλου, η μπάλα στα χέρια του Βουσίτσεβιτς, έχει μείνει παίκτη στις 10 στο παρκέ. Δεν διακόπτεται το παιχνίδι. Γκατζιούρας για τον Τζακαλέρι που με ταμπλό θα πετύχει ένα εύκολο δίποντο. Προηγουμένως όμως έχει μείνει ο Μουρατίδης στο παρκέ από την προηγούμενη φάση και ήταν με 10 η ομάδα της 10, με 4 η ομάδα στο παρκέ. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να πούμε ποιο είναι το σωστό ή όχι. Δεν διακόπηκε το παιχνίδι. Υπήρχε ανισορροπία, χειροκροτήματα για τον Μουρατίδη που σηκώθηκε. Όπως και να έχει, έφτασαν με αριθμητικό πλεονέκτημα οι του Πανσεραϊκού Στυλ στο απέναντι καλάθι και πέτυχαν δύο εύκολους πόντους με τον Τζακαλέρι. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή του fair play για το πότε πρέπει να τηρηθεί ή να μην τηρηθεί. ...56-50 είναι το σκορ, 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Δεν διέκοψαν το παιχνίδι οι τρεις γιατητές, καθώς δεν ξέρω αν το είδαν ή θεώρησαν ότι συνεχίστηκε το παιχνίδι όπως και να έχει. Και έχουμε time out εν τέλει θα δοθεί για να πάμε στην τελική ευθεία των 5 λεπτών πριν την εκνοή του παιχνιδιού. Ο Πανσεραϊκός Στυλ έχει βάλει το νερό στα βλάκι, έχει μπει καλά στο 4ο δεκάλεπτο, 56-50. Πάρτε μια μικρή διαφημιστική ανάσα γιατί είμαι σίγουρος ότι η εξέλιξη του παιχνιδιού θα είναι συγκλονιστική μέχρι το τέλος του. Στυλ, έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Με τα κλαδευτικά αλυσοπρίωνα της Steel, κάθε εργασία κλαδέματος γίνεται πιο εύκολα από ποτέ. Βενζινοκίνητα ή επαναφορτιζόμενα. Κλαδευτικά αλυσοπρίωνα Steel από 296 ευρώ και με 5 χρόνια εγγύηση. Άνετα, εύχρηστα, εργονομικά, ιδανικά για απαιτητικούς επαγγελματίες. Και πάνω απ' όλα, με την εγγύηση ποιότητας της Steel. Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση. Δόθηκε ο όρκος νίκης από τα λιοντάρια που φλερτάρουν με την τρίτη τους νίκη σε 4 αγωνιστικές και την εδραίωση στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Με πιθανή νίκη θα ισοβαθμίσουν με τη 10 που έχει 3 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η σπουδαία αυτή ακαδημία της Θεσσαλονίκης που έχει βγάλει σπουδαία ταλέντα και τροφοδοτεί συνεχώς με παίκτες στο ελληνικό μπάσκετ. Χαρτόνας για τον Μακαρατζή. Για τρεις ο Μακαρατζής, εύστοχος. Κρύο αίμα ο Γιώργος ο Μακαρατζής δίνει ανάσα στην ομάδα του. Στους τρεις η διαφορά, 56-53, ένα σπουδαίο ταλέντο που φτάνει στους 13. Πιέζει και για το κλέψιμο. Η μπάλα έχει σκάσει εκτός παρκέ. Στη θέση του Τσακαλέρη περνάει ο κύριος Κακιούζης τον Μάντζιο. Ο Μάντζιος που είναι στους 12, στους 14 ο Βουσίσεβιτς, στους 8 ο Γκατζιούρας που όπως είπαμε είναι ο X-Factor
όπως συνήθως συμβαίνει για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ωραία πάσα και ο Μάντιος από κοντά θα ολοκληρώσει την υπέροχη ασίστ του Χρυσανθάκη. Του δίνει τα συγχαρητήριά του ο Μάντιος, 58-53. Εκπληκτική ασίστ Χρυσανθάκη. Τσιροπούλης, Μακαρατζής και πάλι για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα, μακρινό ριμπάν από τον Βουσίσεβιτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Χρυσανθάκης που σήμερα οργανώνει με μαεστρία το παιχνίδι του Πανσεραϊκού Στυλ. Μουτίδης Γκατσιούρας έχει 4 ομαδικά ή 10. Από το επόμενο θα εκτελούν βολές. Ο Γκατσιούρας κράτησε την μπάλα και πέτυχε από πολύ κοντά ένα εύκολο καλάθι καθώς βρήκε όλο το διάδρομο από αριστερά. 60-53, μετά από πολλή ώρα ο Πανσεραϊκός παίρνει μια ικανή διαφορά. Με 7 πόντους προηγείται πλέον. Με τον Γκατζιούρα να γίνεται διψήφιος, φτάνει τους 10. Είναι ο πρωταγωνιστής του δευτέρου ημιχρόνου για τα λιοντάρια. Δεν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχή στο πρώτο ημίχρονο. Δικαιώνεται απόλυτα ο κύριος Κακιούζης με την είσοδό του στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το έχει προσφέρει πολύτιμους πόντους. Χαρτώνας, δεν φτάνει μπάλα στο Χριστοδούλου. Ο Χρυσανθάκης έπαιξε ακόμα μια σπουδαία άμυνα. Βουσίσεβιτς, Γκατζιούρας ψηλά, θα κοπεί με φάουλ από τον Καλαποθαράκο, δικαίωμα για δύο βολές. Στο transition game χτυπάει η ομάδα του Πανσεραϊκού με τον ταχύτα τον Γκατζιούρα που είναι πολύ δυνατός με πολύ γερά πατήματα. Ακόμα μία φορά που φεύγει σαν βέλος τον ευνηδιασμό και κερδίζει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και για δύο βολές. Έχει ένα goal φάουλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ένα μικρό mini time out από τον κύριο Κακιούζη προς τους παίκτες του. Και ενώ ο Γκατζιούρας ευστοχεί στην πρώτη του βολή. 61-53, διευρύνει συνεχώς το προβάδισμά του ο Πανσεραϊκός Στυλ. 3 λεπτά και 12 δεύτερα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Άστοχο στη δεύτερη. Παραμένει στους 8 η διαφορά. Μουρατίδης, Καλαποθαράκος βρίσκει διάδρομο με τον Μάντζιου, συγκρούστηκε στον αέρα. Η τελευταία επαφή είναι του Δημήτρη του Μάντζιου, κατοχή για την 10. Ο Βάνης με τα 4 φάουλ θα περάσει στη θέση του Καλαποθαράκου. Όλα για όλα πέρον τα παίζει ο κύριος Νικολαίδης με τον κύριο Χατζιβρέτα και ο Καλαποθαράκος έχει από το τελευταίο φάουλ φτάσει στα 4. Μακαρατζής μένει μόνος του και εκτελεί για 3 corner 3. Ο Μουρατίδης είναι άστοχος, με την βοήθεια του Χρυσανθάκη μάζεψε ο Μουτίδης. Στα σίγουρα χέρια του Βουσίσεβιτς την μπάλα. Σκαστά πέρασε για τον Μάντζιο που θα πέσει πάνω στον αντίπαλό του. Δεν σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Χρυσανθάκης, Μουτίδης από κοντά σε ένα κοντινό σουτ. Εύστοχο στους 5 ο Μουτίδης. 63-53. Στους 10 πλέον η διαφορά. Από την προηγούμενη φάση έχει μείνει στο έδαφος ο Μάντζιος, ο εορτάζων, που ας ελπίσουμε να μην έχει τραυματιστεί, καθώς εκεί προσπάθησε με τον drive να φτάσει στο αντίπαλο καλάθι, έπεσε πάνω σε αντίπαλο, δεν σφύριξαν κάτι υπέρ ή κατά οι τρεις διαιτητές. Ο Μάντζιος σηκώθηκε, δεν δείχνει να έχει κάτι. Στη συνέχεια είχαμε το κοντινό σουτάκι και καλάθι από τον Μουτίδη που έφτασε τους 5 πόντους. Η διαφορά είναι πλέον στους 10. Ο Πεχλιβανίδης θα περάσει στη θέση του Μάντζιου ή όχι? Ναι, τελικά θα μπει. Οι δύο εορτάζοντες, Πεχλιβανίδης και Μάντζιος. Time out έχουμε, 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο και έχει φτάσει σε διψήφια διαφορά. 63-53. Είναι κοντά στο τρίτο ωραίος φύλλο αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα. Μικρή διαφημιστική ανάσα, σε περίπου 30 δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Μπα, το αφεντικό! Ήρθε να βάψει το σπίτι και έφερε χρώμα άλλο! Άλλο, ποιο άλλο! Ούτε που θυμάμαι, ένα χρώμα της πλάκας άλλο! Όχι χρωμολάκ με σήμα τον παπαγάλο! Χρωμολάκ,
η εταιρεία χρωμάτων που εμπιστεύεται όλη η Ελλάδα εδώ και 65 χρόνια. Πλαστικά, ακριλικά, λαδομπογιές Χρωμολάκ. Χρωμολάκ. Κανένα άλλο. Επανερχόμαστε για τα τελευταία 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του κυρίου Νικολαίδη έχουν πατήσει παρκέ. Καλαποδαράκος, Βάνης, Μακαρατζής, Μουρατίδης στο παρκέ. Μαζί και ο Χαρτόνας που θα επαναφέρει την μπάλα. Μουτίδης, Δημήτρης Πεχλιβανίδης, Γκόραν Βουσίσεβιτς, Χρυσανθάκης και Ιάσονας Κωνσταντίνος Γεωργιάδης για τα λιοντάρια στο παρκέ. Χαρτόνας, Μουρατίδης, προσπαθεί να κλέψει ο Γεωργιάδης και θα καταφέρει να πάρει την κατοχή. Ο Μακαρατζής διαμαρτύρεται στον κύριο Θεοδωρίδη. Όλο και πλησιάζουν τα λιοντάρια στη νίκη απέναντι στη σπουδαία ομάδα της 10. Τεχνική ποινή στον κύριο Νικολαίδη που διαμαρτύρεται έντονα προς τον κύριο Αθανασιάδη. Νομίζω θα αποβληθεί. Έτσι και αλλιώς νομίζω ήταν η δεύτερη τεχνική ποινή. Έντονες διαμαρτυρίες από τον κύριο Νικολαίδη προς τον κύριο Αθανασιάδη. Δεν ξέρω σε ποιον είχε χρεωθεί η πρώτη τεχνική ποινή σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, μάλλον δεν ήταν στον κύριο Νικολαίδη. Ο Βουσίσεβιτς έτοιμος για να εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Υπάρχει αρκετή ένταση στο παιχνίδι. Του ζητάει να αποχωρήσει η κυρία Τσάνταλη. Υπάρχει αρκετή ένταση στο παιχνίδι. Ο κύριος Νικολαίδης αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδος του. Δεν θα ασχοληθούμε με κάτι εξωαγωνιστικό. Είπαμε υπάρχει αρκετή ένταση. Τώρα ο μεγάλος παίκτης που δόξασε την εθνική ομάδα και έχουμε απολαύσει ένα ίνδαλμα του ελληνικού μπάσκετ, ο κύριος Χατζιβρέτας, θα δώσει οδηγίες για αυτά τα τελευταία 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στους παίκτες της 10. Μουσίσεβιτς κερδίζει φάουλ από τον Μουρατίδη και δικαίωμα για 2 βολές. Αποβάλλεται ο Μουρατίδης με 5ο φάουλ. Ο κύριος Χατζιβρέτας του ζήτησε να μην διαμαρτύρεται. Πραγματικά μεγάλη μας τιμή να έχουμε σήμερα εδώ στο παρκέ τον κύριο Χατζιβρέτα και την ακαδημία του. Αστοχεί ο Βουσίσεβιτς στην πρώτη βολή, παραμένει το 63-53. Ευστοχή στη δεύτερη ο Βουσίσεβιτς, αυτός είναι ο πρώτος του πόντος στο δεύτερο ημίχρονο. Φτάνει τους 15 συνολικά, 64-53. Όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Πανσερραϊκός δεν μπορεί να χάσει αυτή τη νίκη. Έφτασε η μπάλα έξω. Το τρίποντο του Μακαρατζή με ταμπλό. Δεν θα πετύχει το τρίποντο. Θα πάρει ο Βουσίσεβιτς την μπάλα και αργά-αργά θα περάσει τη μεσαία γραμμή για να κερδίσει και κάποια δευτερόλεπτα.
Χρυσανθάκης. Πέρασε με ταμπλό, με σίδερο μάλλον. Δεν θα μπορέσει να πετύχει το δίποντο. Η κατοχή για την 10. Πολύ στενά όμως τα χρονικά περιθώρια πλέον για τους φιλοξενούμενους. Εκτός ο Χαρτόνας στη θέση του ο Στράντζαλης, που τα πήγε εξαιρετικά στο μαρκάρισμα του Βουσίσεβιτς. Χρεώθηκε όμως με 4 φάουλ και αναγκάστηκε να μείνει πολλή ώρα στον πάγκο της ομάδας του. Κατεβάζει τώρα την μπάλα και αφήνει στον Καλαποθαράκο. Μακαρατζής, Στράντζαλης. Δύσκολη η πάσα για τον Μακαρατζή που πέρασε κάτω από τα πόδια του. Η Ακαδημία 10 αντιμέτωπη με την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Θα μείνει στις 3 εκεί όπου θα φτάσει ο Πανσεραϊκός Στιλ και θα εδραιωθεί στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ξεκινάει πολύ καλά το πρωτάθλημα ο Πανσεραϊκός Στιλ. Νίκη με τη νίκη Βόλου στο ξεκίνημα. Η ήττα της δεύτερης αγωνιστικής στο Λεύκυπο της Ξάνθης. Σπουδαία νίκη μέσα στην Κομωτινή την προηγούμενη αγωνιστική. Ακόμα σπουδαιότερη η σημερινή νίκη απέναντι στην αίτητη ως τώρα 10 του κυρίου Νικολαίδη και του κυρίου Χατζιβρέτα, που όπως είπαμε είναι μεγάλη τιμή να τον υποδεχόμαστε εδώ σήμερα στις Σέρες, αυτή τη μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, τόσο της εθνικής ομάδας όσο και του Παναθηναϊκού με τις κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Ήταν άστοχο το σούτ, ο Βουσίσεβιτς κάνει φάουλ στον Στράντζαλη στη συνέχεια. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι στους 11 πόντους. Μια μεγάλη νίκη για τα λιοντάρια. Στο πρώτο ημίχρονο τα τρίποντα ήταν αυτά που κράτησαν τον Πανσεραϊκό μπροστά στο σκορ, το οποίο έληξε με 33-30 και με καταιγισμό τριπόντων, 7 εύστοχα τρίποντα. Στο δεύτερο με σπουδαίες άμυνες και με έναν σπουδαίο γκατζιούρα όπως και τον Μάντζιο να δίνει λύσεις, ο Πανσεραϊκός παίρνει την νίκη απέναντι στην εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα της 10, που δεν μπόρεσε όμως, πέρα από το ότι πήρε το προβάδισμα κάποια στιγμή, να συνεχίσει να το διατηρεί μέχρι το τέλος. Ο Πανσεραϊκός περίπου στα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου και στις αρχές του τετάρτου πήρε τη διαφορά που ήθελε, που αυτή τη στιγμή είναι στους 11 πόντους, και παίρνει ένα σπουδαίο ροζ φύλλο αγώνα. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, τρίποντο μακρινό του Χαρτόνα, σου σίδερο η μπάλα, διεκδικεί και μαζεύει ο Σεκερτζής. Μακαρατζής, Χαρτόνας, ψηλά το κόψιμο με φάουλ όμως από τον Μουτίδη, δικαίωμα για 2 βολές στο νεαρό. Υπήρξε αρκετή ένταση στο παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο κύριος Νικολαίδης διαμαρτυρήθηκε, δέχθηκε τεχνική ποινή, τον απέβαλαν οι διαιτές αναμέτρησης. Εύστοχος και στις 2 βολές ο Χαρτόνας. 64-55. Αποσύρει παίκτες ο κύριος Χατζιβρέτας. Πραγματικά όλη η ομάδα είναι νεανική της 10. Ξεχυλίζει από ταλέντο. Κάποιοι από αυτούς που είδατε σήμερα στο παρκέ είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, με τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε αυτήν την ιδιαίτερη και ξεχωριστή ακαδημία. Χρυσανθάκη στην εκπνοή του χρόνου, ψηλά το rebound από τον Παλαποθαράκο, που κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές. Το φάουλ από τον Πεχλιβανίδη. Στην εκπνοή του παιχνιδιού, διαφορά είναι στους 9, εδώ και αρκετή ώρα όπως είπαμε, εκεί περίπου στο τρίλεπτο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε πλέον να αντιδράσει η ομάδα της 10. Ο Πανσεραϊκός Στιλ φτάνει στην τρίτη του νίκη
σε 4 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Αστοχή ο Καλαποθαράκος στην πρώτη του βολή. Συνεχίζει με ακόμα περισσότερη αισιοδοξία. Άστοχη και η δεύτερη. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Πεχλιβανίδης από πολύ μακριά. Λίγη σημασία έχει. Τελικό σκορ 64-55. Ένα υπέροχο παιχνίδι με πολλή ένταση, με αποβολή του κυρίου Νικολαίδη στο τέλος της αναμέτρησης από παράπονα που είχε από τους γετές αναμέτρησης. Πολλή ένταση, πολύ πάθος και από τις δύο ομάδες για τη διεκδίκηση της νίκης. Φτάνει στις 3 νίκες ο Πανσεραϊκός Στυλ την Ακαδημία 10. Όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν σήμερα εδώ στο κλειστό της Κοιλάδας των Σερών απόλαυσαν υψηλό θέαμα με σπουδαίες άμυνες, αρκετά μπλοκ, εκπληκτικές ασίστ, πολλά τρίποντα και από τις δύο ομάδες, με τον Πανσεραϊκό να είναι πολύ εύστοχος έξω από τη γραμμή. Βλέπετε τώρα στα πλάνα σας και τις δύο ομάδες στο κέντρο του γηπέδου τον Πανσεραϊκό Στυλ. Τόσο και η ομάδα 10 εκεί με τον κύριο Χατζιβρέτα και τον κύριο Νικολαίδη που λέει στους παίκτες του αυτά που πρέπει να πει. Είναι η πρώτη του σίτα στο πρωτάθλημα, μια ομάδα που αναμένεται φυσικά να πρωταγωνιστήσει και φέτος το πρωτάθλημα της National Division 1 στον τρίτο όμιλο, εκεί όπου πέρσι πήγε μέχρι το τέλος μαζί με τη Χαν. Χειροκροτήματα πολλά και για τα λιοντάρια. Ο Δημήτρης ο Μάντζιος που έχει την ονομαστική του εορτή σφίγγει τη γροθιά του. Μια σπουδαία εμφάνιση από το Μάντζιο που με 7 πόντους σε κάθε ημίχρονο και 14 συνολικά μαζί με τον Βουσίσεβιτς. Με τον X-Factor Γκατζιούρα για άλλη μια αγωνιστική. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκατζιούρας πέτυχε 11 πόντους. Νομίζω αυτός ήταν το κλειδί για τη νίκη του Πανσεραϊκού. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο γιατί συνηθίζω να πλατιάζω συνήθως. Θα σας αποχαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αύριο στις 1 η ώρα έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ για, για το γυναικείο. Α1 γυναικών, Πανσεραϊκό Στυλ απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων. Ένα σπουδαίο παιχνίδι. Όσοι μπορείτε ελάτε εδώ στο κλειστό για να το παρακολουθήσετε διαζώσεις. Όσοι δεν μπορείτε μείνετε συντονισμένοι live streaming στις οθόνες σας από τις 1 η ώρα. Καλό σας βράδυ. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Βενζινοκίνητα λισοπρίωνα Στυλ από 179 ευρώ. Εύχρηστα, ανθεκτικά, πρωτοποριακά και πάνω απ' όλα κατασκευασμένα με την εγγύηση της ποιότητας Στυλ. Στυλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση.